Φωτιά έχουν πάρει στα γενικά επιτελεία στη Δύση, αφού υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο η Ρωσία, ενεργώντας μέσω της Σερβίας, να θελήσει να αποσταθεροποιήσει τα Βαλκάνια και να μετατοπίσει τουλάχιστον ένα μέρος της προσοχής από την Ουκρανία. Το ενδεχόμενο αυτό είναι υπαρκτό, γι' αυτό και οι Βρετανοί στέλνουν δυνάμεις στο Κόσοβο σε μια προσπάθεια να πείσουν τους Σέρβους να αποσύρουν από τα σύνορα τις δικές τους. Τη μεγάλη αποκάλυψη όμως έκανε ο Κοσοβάρος πρωθυπουργός Αλμπίν Κούρτι. Ανέφερε: «Χρειαζόμαστε το ΝΑΤΟ γιατί τα σύνορα με τη Σερβία έχουν μεγάλο μήκος και ο σερβικός στρατός ενίσχυσε πρόσφατα τις ικανότητές του και έχει πολύ στρατιωτικό εξοπλισμό τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Κίνα». Για ποια όπλα όμως ομιλεί ο ίδιος από Κίνα και Ρωσία? Μιλάμε για τα ρωσικά άρματα μάχης και τόμα μαζί με ντρόουν κινέζικης κατασκευής που παρέλαβαν οι Σέρβοι ή για νέες μυστικές αποστολές όπλων ανάμεσα στο τρίγωνο Βελιγράδι-Πεκίνο-Μόσχα. Όπως και να έχει, ο σερβικός στρατός και συγκεκριμένα το δεύτερο σώμα στρατού που έχει την ευθύνη για το κοσυφοπέδιο είναι στα σύνορα λαμβάνοντας θέσεις μάχης. Το Ηνωμένο Βασίλειο στέλνει στρατεύματα την ίδια ώρα στο κοσυφοπέδιο καθώς οι σερβικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στα σύνορα. Μιλώντας την Παρασκευή, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, περιέγραψε τη μεγάλη στρατιωτική ανάπτυξη σερβικών αρμάτων μάχης και πυροβολικού ως μια πολύ αποσταθεροποιητική εξέλιξη. «Είναι ανησυχητικό. Δεν μοιάζει με ένα σωρό παιδιά που μαζεύτηκαν για να το κάνουν αυτό», είπε ο ίδιος. «Καλούμε τη Σερβία να αποσύρει αυτές τις δυνάμεις από τα σύνορα», τόνισε ο Κίρμπι. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε 3 μήνες που το ΝΑΤΟ ενισχύει τις δυνάμεις του στη χώρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 4.500 στελέχη της νατοϊκής δύναμης του Κοσυφοπεδίου και οι ΦΟΡ που σταθμεύουν στη χώρα. Την Παρασκευή, το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι είχε θέσει στη διάθεση της KFOR ένα τάγμα μεταξύ 500 και 650 στρατιωτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών είπε ότι τα στρατεύματα έφτασαν πρόσφατα στην περιοχή για ασκήσεις που είχαν προγραμματιστεί από καιρό. Εκτιμάται ότι πραγματικά η φωτιά στην Ουκρανία πολύ πιθανό να μεταδοθεί στα Βαλκάνια, Κοσυφοπέδιο και Βοσνία και μια πιθανή τρομερή πολεμική σύγκρουση να ξεκινήσει πάνω από τα ελληνικά βόρεια σύνορα σε μια δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.